George Edward Moore. Το ερώτημα αν κάτι είναι καλό παραμένει πάντα ανοιχτό ερώτημα. Βρετανός φιλόσοφος και σύγχρονος των Ράσελ και Βίντγκενστάιν, ο Μουρ χρησιμοποίησε την ανάλυση της γλώσσας ως αφετηρία για την αποκαλούμενη φιλοσοφία της κοινή λογικής. Τα πρώτα έργα του Μουρ απέρριπταν τόσο τον ιδεαλισμό όσο και τον κύριο αντίπαλό του, τον εμπειρισμό, και τάσσονταν υπέρ έναν ρεαλισμό που προσπαθεί να δικαιολογήσει τους συνηθισμένους ισχυρισμούς μας περί γνώσης ενάντια στις σκεπτικιστικές και τις καινοφανείς απόψεις του φιλοσόφου. Η γλωσσολογική μέθοδος του Μουρ απαγορεύει επίσης τις απόψεις του στην ηθική, που παρατηρείται κυρίως στο βιβλίο του Ρίσκα Έθικα 1903. Τα άλλα σημαντικά του έργα περιλαμβάνουν την ηθική, μερικά βασικά προβλήματα της φιλοσοφίας και φιλοσοφικές διατριβές. Σύμφωνα με την άποψη του Μουρ, έχουμε δικαίωμα στις συνηθισμένες αντιλήψεις σχετικά με το πώς είναι τα πράγματα. Ερωτήματα νοήματος και αλήθειας σπανίως ανακύπτουν στη συνηθισμένη γλώσσα, εφόσον γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε και να κατανοήσουμε τα πράγματα που λέμε. Τα μόνα σημαντικά ερωτήματα είναι αυτά που ο Μουρ αποκαλεί ανάλυση νοημάτων, με τα οποία σκοπεύει να παραπέμψει σε ένα βαθύτερο επίπεδο συλλογισμού γύρω από τις σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και τους προσδιορισμούς τους. Αυτή η γνώση δεν είναι απαραίτητη μεν για την καθημερινή χρήση, αλλά αποτελεί βασική μέθοδο φιλοσοφικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, ο Μουρ διαπιστώνει πως όταν αντιμετωπίζει τους πιο ακραίους φιλοσοφικούς ισχυρισμούς, το περιεχόμενό τους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο όταν αναλύονται ορθά. Αυτή η άποψη είχε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη της ύστερης σκέψης του Βίντγκενστάιν, στο έργο του που εκδόθηκε με τον τίτλο «Περιβεβαιότητος» και μπορεί να θεωρηθεί άμεση απάντηση και εξέλιξη της φιλοσοφίας της κοινής λογικής του Μουρ. Σύμφωνα με τον Μουρ, οποιαδήποτε έννοια μπορεί να αναλυθεί κατά βάση με έναν από δύο τρόπους. Μπορεί είτε να αναλυθεί στα μέρη που την αποτελούν, με άλλα λόγια σε πιο στοιχειώδεις έννοιες, είτε να οριστεί αρνητικά βάσει της σχέσης της με άλλες έννοιες και του διαφορισμού της από άλλες έννοιες. Αυτή η δεύτερη ιδέα είναι παρόμοια με εκείνη των στρουκτουραλιστών. Βλέπε Σωσίρ. Ο Μουρ συνεχίζει χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο ανάλυσης στη συζήτησή του για το τι είναι καλό, ένα ερώτημα που θεωρεί ότι αποτελεί κεντρικό πρόβλημα της ηθικής. Σύμφωνα με την άποψη του Μουρ, το καλό είναι μια έννοια που δεν μπορεί ούτε να προσδιοριστεί ούτε να διαχωριστεί στις συνιστώσεις της. Είναι ανάλογη με την έννοια του κίτρινου. Ο Μουρ λέει ότι το καλό είναι μια απλή ιδέα, όπως το κίτρινο είναι μια απλή έννοια. Όπως δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε κάποιον που δεν το ξέρει ήδη τι είναι το κίτρινο, έτσι δεν μπορείς να εξηγήσεις και τι είναι το καλό. Μολονότι όλα τα πράγματα που είναι καλά μπορεί να είναι και ευχάριστα, ο Μουρ υποστηρίζει ότι αν και μπορούμε να πούμε μια κάποια φυσική ιδιότητα, όπως η ευχαρίστηση, πως είναι καλή, το ερώτημα που γεννάται είναι «Γιατί είναι καλή?». Ο Μουρ ισχυρίζεται ότι το ερώτημα «Αν κάτι είναι καλό» παραμένει πάντα ένα ανοιχτό ερώτημα. Αν υποθέσουμε κάτι άλλο, διαπράττουμε αυτό που ο Μουρ αποκαλούσε φυσιοκρατική πλάνη ή τάση των εμπειρικών φιλοσόφων να συγχέουν την ιδέα του φυσικού και την ιδέα του καλού. Στο Principia Ethica, ο Μουρ αναφέρει ότι το καλό δηλώνει κάποια απλή μη φυσική ιδιότητα, δηλαδή κάτι αφηρημένο με την πλατωνική έννοια, την οποία και γνωρίζουμε διαισθητικά. Απορρίπτει τόσο την άποψη του Καντ ότι η ηθική ασχολείται με τη λογική, όσο και την ωφελημιστική άποψη του Μιλ ότι ορισμένες φυσικές ιδιότητες μπορούν να ταυτιστούν με το καλό, και προβάλλει μια ηθική που στηρίζεται στις αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες είναι τόσο διακριτές και ανεξάρτητες από το νου όσο οποιοδήποτε φυσικό γεγονός. Η αξία δεν μπορεί ποτέ να προσδιοριστεί με μη αξιολογικούς όρους, και εδώ έγκυται η φυσιοκρατική πλάνη. Αλλά στα μεταγενέστερα έργα του, ο Μουρ εγκατέλειψε την πλατωνική αντίληψη της αξίας υπέρ μιας άλλης, όπου οι κρίσεις αξίας αποτελούν στην πραγματικότητα εκφράσεις έγκρισης ή συναισθήματος, μια άποψη που αργότερα αναπτύχθηκε λεπτομεριακά στην κανονιστική θεωρία του R.M. Herr. Το έργο του Μουρ στη φιλοσοφική ανάλυση της σημασίας υπήρξε επίσης προάγγελος των ιδεών του Joel Osteen. Το παράδοξο του Μουρ, όπως το αποκάλεσε ο Βίτκενστάιν,
Υποστηρίζει ότι αν και φαίνεται παράλογο, υπάρχουν πλαίσια που μια δήλωση όπως «βρέχει, μα δεν το πιστεύω» φαίνεται λογική. Η εξήγηση του Μουρ για κάτι που φαίνεται αντίφαση όταν δηλώνουμε ότι μια πρόταση είναι αληθής, αλλά ισχυριζόμαστε πως δεν την πιστεύουμε, χαράζει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που δηλώνεται και αυτό που υπονοείται. Ο ισχυρισμός ότι βρέχει είναι μια δήλωση που είναι είτε αληθής είτε ψευδής. Κάποιος που εκφέρει αυτή τη δήλωση υπονοεί ότι την πιστεύει. Όταν συνεχίζει δηλώνοντας «μα δεν το πιστεύω», έρχεται σε αντίθεση όχι με την αρχική δήλωση, αλλά με την αρχική υπόνοια. Ωστόσο, ο Μουρ συνειδητοποίησε ότι αυτό που προσφέρει στην έκφραση την εμφάνισή του παραλόγου είναι η αντίφαση ανάμεσα στη δήλωση και στην υπόνοια. Αυτές οι λεπτές διακρίσεις στο νόημα έχουν γίνει εμφανείς μόνο και μόνο χάρη στην επικέντρωση της γλωσσολογικής ανάλυσης, της οποίας ο Μουρ υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές σε μεγάλο μέρος της σύγχρονης φιλοσοφίας και έχουν βοηθήσει στην επίλυση παλαιών φιλοσοφικών γραφών.